Γνώμη για την αγάπη, την αγάπη είναι πάντα. Αγάπη είναι συγχρονιστικότητα. Mm-hmm. Αγάπη είναι όλα τα πράγματα που υπάρχουν στο σύμπαν. Mm-hmm. Αγάπη είναι τα πάντα. Αγάπη είναι όλα σένα. Αγάπη είναι εγώ, εσύ, τα πάντα. Ακόμα για αυτού του σκοτώνουν είναι αγάπη. Βέβαια. Mm-hmm. Ναι. Ο συγχρονισμό των πάντων διέπεται την αγάπη. Ναι. Γιατί η αγάπη είναι αυτά που έχει φέρει τα πάντα στην τελειότητα. Και όλα γίνονται από αγάπη. Mm-hmm. Άρα μέσα μας πρέπει να νιώθουμε αγάπη για όλα τα όντα, για τα πάντα. Το τι νιώθουμε εμείς με την αγάπη που σου είπα δεν παίζει κανένα ρόλο. Άρα το συνέστημα που νιώθουμε εμείς και λέμε αγάπη, mm-hmm. και όλη με την αγάπη που σου μίλησα εγώ. Η αγάπη που σου μίλησα εγώ είναι η τέλεια συγχρονιστικότητα των πάντων. Εσύ μιλάς για την ενέργεια αγάπη, για το συνέστημα. Για τελειότητα. Ναι. Η τελειότητα είναι αγάπη. Καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Οτιδήποτε πορεύεται με αγάπη δεν είναι δυνατόν ελάχιστο. Αν λοιπόν το όλα σε ένα είναι αγάπη, ναι. αγάπη είναι όμως λοιπόν τέλεια συγχρονιστικότητα. Mm-hmm. Καμία σχέση με αυτό το συνέστημα που λέει αγάπη. Ναι. Και η διαφορά με το, για το σεξ, τι πιστεύεις? Το σεξ είναι η δημιουργία. Το σεξ, η δημιουργός δυνάμει είναι το σεξ. Μέσα σου η δημιουργός δυνάμει είναι το σεξ. Οι πρωταρχικές δυνάμεις δημιουργίας, έτσι, mm-hmm. γίνονται μέσω του σεξ. Η σεξουαλική δύναμη είναι η δημιουργική, είναι η μεγαλύτερη δύναμη. Είναι αυτό που αναπαραγάγει τα πάντα. Mm-hmm. Είναι η δύναμη που, αυτή, που δημιουργεί. Είτε μέσω τη σκέψη, είτε με τα πράγματα, είτε τα πάντα είναι ένα σεξ. Mm-hmm. Έτσι, είτε μεταξύ πλανητών, είτε μεταξύ γαλαξιών, είτε μεταξύ ανθρώπων. Τα πάντα για να δημιουργηθεί θέλουν τρεις δυνάμεις. Θέλουν το αθλητικό, το θετικό και το ουδέτερο. Mm-hmm. Αυτό είναι το σεξ. Και τα πάντα έχουν γίνει μέσω του σεξ. Από το όλα σε ένα πάνω στον ένα από το όλα, μέχρι το τελευταίο πράγμα, όλα έχουν γίνει μέσω του σεξ. Η σεξουαλική όμως επαφή είναι διαφορετικών τύπων. Αναλόγως στο επίπεδο. Καταλαβαίνεις. Μπορεί να είναι ένα blending, μια μίξη ενέργειας, μια σεξουαλική επαφή. Μπορεί να είναι δύο γαλαξίες που έχουν σε επαφή και σαν τρεις καταστροφή και να είναι μια σεξουαλική επαφή. Μπορεί να είναι τα πάντα. Αυτή η δύναμη λοιπόν, μια θετική, όπως τη λες, μια αρνητική και μια ουδέτερη. Ναι. Έτσι, γιατί από την έωσή τους είναι και ουδέτερη μαζί, δημιουργείται είναι το πλούσιο σεξ. Μάλιστα. Τώρα να κατέβουμε στα επίπεδα και να μιλήσουμε για τον ανθρώπινο, το σεξ, αν εννοείς αυτό το πρώτο πράγμα, βεβαίως είναι μια δύναμη πάλι που αν σου πω εξωπηρετική, είναι για μένα μια κινητήριος δύναμη, είναι για μένα μια επιτάχυση, μπορώ να το πω, ένα μπουστάρισμα. Καταλαβαίνεις. Κάτι που σε ανεβάζει, που είναι ένα εργαλείο που μπορείς, αν το χειριστείς καλά, έτσι, να σου δώσει μεγάλη όθηση σε οτιδήποτε θες να κάνεις. Γι' αυτό το χρησιμοποιούν σε λευκές και μαύρες μαγείες. Και για διασκέδαση. Ναι. Έτσι. Είναι καταρχήν ένα πράγμα που ο άνθρωπος έχει το κάθε δικαίωμα να μπορεί να το απολαμβάνει. Είτε με τον αρνητικό τρόπο, είτε με τον θετικό τρόπο. Είτε με τον αρνητικό, είτε με τον θετικό, λες. Ναι. Χωρίς να σημαίνει καλό κακό. Χωρίς να σημαίνει καλό κακό. Έτσι. Ναι. Είτε να κάνει δηλαδή, θέλω να σου πω, είτε να είναι ταυτισμένος με τη λαχνία, ναι. έτσι, είτε να χρησιμοποιεί για να βάθμιση. Mm-hmm. Και σου πάρω όλα τα πράγματα με το θετικό και το αρνητικό. Ναι. Τη θετική πλευρά mm-hmm. και την αρνητική πλευρά. Τα πάντα πάντα χειριστείς θετικά, τα πάντα θα πάντα χειριστείς, ας πούμε, με την αρνητική ενέργειά τους. Ναι. Οκ. Okay. Ευχαριστώ πολύ.